Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι το δελτίο του Omnia TV στις 2. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των συνδικάτων ενάντια στα μέτρα που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με αιχμή τη εργασιακή σχέση. Σε κοινή συνέντευξη τύπου σήμερα, Γεσέα και Αδεδή προανήγγυλαν ότι οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν με διάφορους τρόπους. Σε απεργία διαρκείας προχωρά από σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα πετρελαιοειδή δηληστήρια και χημική βιομηχανία. Στάση εργασίας από τις 11.30 έως τη λήξη του ωραρίου πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η ΟΛΜΕ έχει κηρύξει τρία οριστάσεις εργασίες από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι για την πρωινή βάρδια και από τις 2 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα για την απογευματινή βάρδια. Στάση εργασία τι ίδιε ώρε θα πραγματοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί και την Πέμπτη. Νέε συνεδριάσει για τον καθορισμό τη περαιτέρω στάση του θα πραγματοποιήσουν σήμερα οι εργαζόμενοι στι αστικέ συγκοινωνίε τη Αττική. Με κλιμακούμενε κινητοποιήσει προειδοποιεί η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία, ενώ κινητοποιήσει προαναγγέλουν και οι εργαζόμενοι στα λιμάνια. Οι κινητοποιήσει θα κορυφωθούν με τη Γενική Πανεργατική Απεργία ΓΕΣΕΕ ΑΔΕΔΗ την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου. Με διαδικασίες εξπρέ, η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, προχώρησε στην κρατικοποίηση της πρώτων bank. Η περίοδο Λαβρεντιάδη προκάλεσε στην τράπεζα ζημιά, η οποία υπολογίζεται στα 600 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά το κόστος για τη σωτηρία των καταθετών θα φτάσει τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Μηνυτήριε αναφορέ έχουν γίνει σε σχολεία όλη τη χώρα, όπου υπήρξαν ζημιέ και άλλα φαινόμενα ανομία. Με τι οποίε ζητείται και η αποζημίωση των ζημιών από του δράστε ή του κυδεμόνε του, εφόσον είναι ανήλικοι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδεία. Επίση, το Υπουργείο ορίζει ότι θα αναπληρωθούν οι χαμένε ώρε διδασκαλία με περικοπή περιπάτων και εκδρομών, αξιοποίηση των σχολικών εορτών, επιπλέον διδακτικές ώρε μετά την ολοκλήρωση του ημερησίου προγράμματο, μαθήματα τα Σάββατα και πιθανή παράταση του διδακτικού έτου. Ολοκληρώθηκε η ακροματική διαδικασία τη δίκη των Σεϊσίδη και Σιρινίδη με την κατάθεση των μαρτύρων υπεράσπιση του Άρη Σιρινίδη και τι απολογίε των κατηγορουμένων στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθήνα. Ο Σίμος Σεϊσίδη είπε ότι αυτή η δίκη γίνεται για να δικαιολογήσει τον πισόπλατο πυροβολισμό που του τσάκισε το πόδι. Όπω ανέφερε, ο ίδιο προσπάθησε μόνο να φύγει τρέχοντα. Δεν επεδίωξε καμία σύγκρουση, γι' αυτό και δεν έβγαλε όπλο. Αν επαιδείωκε και σύγκρουση, τότε θα χρησιμοποιούσε τη χειρομβοβίδα που είχε μαζί του. Ο Άρης Ειρηνίδη αναφέρθηκε στο ιστορικό των πολιτικών διώξεων από την εποχή που δίωκαν του αντάρτε μέχρι σήμερα. Όποιο κινείται, διώκεται για να τρομοκρατηθεί η αγωνιζόμενη κοινωνία. Αναφέρθηκε στην έννοια τη αλληλεγγύη, όπω αυτή εκφράστηκε Έμπρακτα, διαχρονικά και ξεκαθάρισε πω για τον ίδιο ήταν αδιανόητο να μην εκφράσει την αλληλεγγύη του σε έναν σύντροφο και φίλο όπω ο Σεϊσίδη που βρέθηκε στο στόχαστρο των διοκτικών μηχανισμών. Οικολογική καταστροφή στη Νέα Ζηλανδία. Το ναυάγιο δεξαμενόπλοιου κοντά σε τουριστικό θέατρο τη Νέα Ζηλανδία, το οποίο απειλεί πετρελοκυλίδα, είναι η χειρότερη θαλάσσια οικολογική καταστροφή στην ιστορία τη χώρα. Ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργό Περιβάλλοντο Νικ Σμιθ. Το πλοίο Ρένα, που προσάραξε σε ύφαλο σε κόλπο τη Νέα Ζηλανδία, προκαλώντα οικολογική καταστροφή, είναι ελληνικών συμφερόντων. Εκφράζονται ερωτηματικά για το αξιόπλοο του πλοίου από τι αρχέ. Αυτέ ήταν οι ειδήσει του Omnia TV. Καλό σα μεσημέρι και ευχαριστούμε πολύ που ήμασταν μαζί σα.